Η Μόσχα λοιπόν κατηγορεί ευθέω Θανάση το Κίεβο για το τρομοκρατικό χτύπημα, ότι είχαν ανοίξει παράθυρο ώστε οι δράσει να περάσουν τα σύνορα. Να μείνουμε σε αυτά που είπε ο πρόεδρο τη Λευκορωσία, ο κ. Λουκασέγκο, για τη συνεχή του επικοινωνία Θανάση, με τον Ρώσο πρόεδρο. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα, όπου συνεχίζονται φυσικά και οι έρευνε και οι ανακρίσει με κεντρική εκδοχή, όπω ακούσαμε από ρωσική πλευρά ότι οι Ηνωμένες Βρετανία και Ουκρανία βρίσκονται πίσω από αυτό το αιματηρό τρομοκρατικό χτύπημα. Οι Ρώσοι σχολιαστές χαρακτηρίζουν περίεργη τη δυτική αγωνία να απαλλάξει τον εαυτό της και το Κίεβο από τις ευθύνες τους. Ο Αλεξάνδρου Λουκασένκο, πρόεδρος της Λευκορωσίας, λέγαμε και χθε στο Δελτίο ότι έκανε αναλυτικές δηλώσεις για τις συνεχείς συνεννοήσεις του σχεδόν ένα 24 ορο. Ο ίδιος είπε ότι έμειναν ξάγρυπνοι με τον Πούτιν όταν συνεννοούνταν την ημέρα και αφού ξέσπασε το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα και στη συνέχεια γινόταν η καταδίωξη των τρομοκρατών. Είπε ότι μίλησαν οι μυστικέ υπηρεσίε των δύο χωρών για την ενδεχόμενη πορεία των τρομοκρατών, ότι οι τρομοκράτες κινούνταν δυτικά, νότιο-δυτικά, προς την μια περιοχή που την επαρχία του Μπριανς που συνορεύει και με τις δύο δηλαδή θα μπορούσαν να επιλέξουν είτε την Λευκορωσία είτε την Ουκρανία ως ενδεχόμενο, μίλησε για αυτή την ενδεχόμενη πορεία και με αυτή τη λογική είπε ότι συμφώνησαν με τον Πούτιν ότι αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, κίνηση δηλαδή προς τη Λευκορωσία οι Λευκορώσοι θα είναι έτοιμοι και θα αποκλείσουν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα. Ο ίδιος μάλιστα στις δηλώσεις του, που περιέργω πώ βρίσκουν εκτεταμένη προβολή σε δυτικά μέσα ενημέρωση, δεν λέει κάτι καινούριο. Λέει ότι μάλιστα ότι αποκλείεται να περνούσαν προ τη Λευκορωσία γιατί οι δικέ του δυνάμει είχαν κινητοποιηθεί. Μάλιστα. Ε, η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τυχόν ευθύνε δυτικών κρατών στην τρομοκρατική επίθεση. Μάλιστα, ανταποκρίνεται σε ένα σχετικό κοινοβουλευτικό αίτημα. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, η δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σχολίασε ως περίεργη την προθυμία της Ιντερπόλ να βοηθήσει στη διερεύνηση της τρομοκρατικής αυτής ενέργειας, ενώ, για παράδειγμα, όταν η Μόσχα ζητούσε τέτοια διεθνή βοήθεια και συμμετοχή, μάλιστα είχε απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν ναι. δεν ενδιαφέρθηκε η Ιντερπολ να βοηθήσει σε ένα κραυγαλαίο αντίστοιχο τρομοκρατικό χτύπημα στη διερεύνηση της ανατίναξης των αγωγών Nord Stream. Ο Λαυρόφ είπε ότι η Μόσχα δεν χρειάζεται Άισε. κάποια βοήθεια από το εξωτερικό, θα διερευνήσει μόνη της αυτή τη βάρβαρη όπως τη χαρακτήρισε επίθεση, ενώ τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν βέβαια και μια δήλωση ενός βετεράνου της MI6, της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας, ότι ο ISIS Κάπα, ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι δημιούργημα δυτικών μυστικών υπηρεσιών και της Τουρκίας και ότι συνέδε διάφορες τρομοκρατικές δραστηριότητες και ομάδες μεταξύ Κεντρικής Ασίας, Τουρκία Τουρκίας και Συρίας. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.